Δεύτερη φορά γονείς ετοιμάζονται να γίνουν από μέρα σε μέρα. Ο Νίκος Κουρκούλης και η Κέλλη Κελεκίδου, και τη χαρμόσυνη είδηση επιβεβαιώνει ο μπαμπάς της τραγουδίστριας Κώστας Κελεκίδης, που μας αποκάλυψε μέχρι και το φίλο του μωρού. Η Κέλλη από μέρα σε μέρα περιμένει το δεύτερο της παιδάκι. Ισχύει, θα γίνετε ξανά παππούς? Ναι, ναι. Θα είναι αγοράκι ή κοριτσάκι, έχετε μάθει? Κοριτσάκι. Τους περιμένετε πότε με το καλό? Δεν ξέρω ακόμα, δεν έχω ενημερωθεί. Ισχύει, θα γεννήσει όντως από μέρα σε μέρα? Ναι, είναι στο μήνα της. Θα πάτε από εκεί να τους δείτε, θα έρθουν τα παιδιά, θα επιστρέψουν? Πώς θα γίνει? Μάλλον δεν μπορούμε να πάρουμε. Η αναμονή του ερχομού της νεαρής κυρίας Κουρκούλη είναι κάτι που το περιμένουν με χαρά οι παππούδες και οι γιαγιάδες εδώ στην Ελλάδα, ενώ η αγωνία τους είναι μεγάλη, μιας και από το καλοκαίρι το ζευγάρι έχει μετακομίσει στην Αυστραλία. Είναι πολύ χαρούμενο. Είναι σε μια ξένη χώρα, σε μια άλλη Ήπειρο. Εντάξει. Έχει τον άντρα, της έχει το παιδάκι, της έχει την αδερφή της μαζί. Οπότε όλα θα πάνε καλά. Ναι, ναι. Αν και η Κέλλη Κελεκίδου προσπάθησε να κρατήσει τη δεύτερη της εγκυμοσύνη μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, τελικά δεν τα κατάφερε, καθώς το καλοκαίρι, και ενώ ήταν 5 μηνών έγκυος, φωτογράφοι την εντόπισαν σε παραλία της Καβάλας. Αυτές οι φωτογραφίες που βλέπετε ίσως να ήταν και οι τελευταίες στιγμές ξεχνιασιάς για φέτος το καλοκαίρι για την Κέλλη Κελεκίδου, μιας και το ζευγάρι αποφάσισε να μετακομίσει στην Αυστραλία λόγω των επαγγελματικών υποχρεώσεων του Νίκου Κουρκούλη. Όταν ήρθαμε πέρα στην Αντιλαίδα, τους άρεσε πάρα πολύ. Το κέντρο που τραγουδήσανε, χαμός γινότανε. Ήταν 500 άτομα και είχαν σηκώσει το κόσμο όλο πάνω στο τραπέζι, καρέκλες εδώ πέρα. Είναι πάρα πολύ καλοί άνθρωποι. Ήταν ήδη στον 7ο μήνα η τραγουδίστρια όταν έφτιαξε βαλίτσες ώστε να εγκατασταθούν οικογενειακώς στην Αυστραλία και συγκεκριμένα στο Ντάρουιν. Όπως λέγεται, η ζωή τους εκεί είναι πολύ καλή. Ενώ σύμφωνα με τον ομογενή Τόνι Μιαούδη, διατηρούν στενές σχέσεις με τον πλούσιο Έλληνα επιχειρηματία της Αυστραλίας Τζον Χαλίκο, ο οποίος τους βοήθησε στην προσαρμογή τους. Όντως, ο κ. Κουρκούλης έβρισκεται αυτή τη στιγμή στην πορεία επικράτεια στο Ντάρουιν της Αυστραλίας. Με τη σύζυγό του, η οποία βέβαια είναι και αγίος και αναμένει παιδάκι αυτό το μήνα. Ήρθε βέβαια πάνω, συγκεκριμένος από τον κύριο Χαλίκο, τον επιχειρηματία, γιατί είναι και πάρα πολύ καλή φίλη, νομίζω ότι έχει κουμπάρι, για να ασχοληθεί με επαγγελματικές υπηρεσίες. Θέλει να κάνει κάποια επαγγέλματα, κάποιες άλλες εργασίες με διάφορους Έλληνες άλλους φορείς. Μόνο για λίγο να μπορούσες να έρθεις πίσω. Έτσι, πάρα πολύ συνωρία διαμέρισμα. Είναι πάρα πολύ ευχαριστημένοι και χαρούμενοι που βρίσκονται σε τροπικό μέρος, γιατί το Ντάρουιν της Αυστραλίας είναι ένα τροπικό πανέμορφο μέρος. Ασχολείται με το τραγούδι ο κύριος Κουρκούλης ή κάνει μόνο? Καθόλου, καθόλου. Του κάνουν προτάσεις, αλλά επειδή δεν έχει μουσικούς για να καλύψουν βέβαια το περιθώριο το μεγάλο και το ωραίο που είχε ο κύριος Κουρκούλης, δεν αποφεύγει να να κάνει τέτοιου είδους επιφανίσεις, ναι. Με τον κύριο Χαλίκο πώς γνωρίζονται? Έχει ασχοληθεί με καλλιτέχνης από πολλά χρόνια. Δίνει πάρα πολλά λεφτά για να διασκεδάζει και να διασκεδάζει τους φίλους του και την παιδικία μας στον Ντάρουιν, που του αρέσει πάρα πολύ εδώ πέρα, τους Έλληνες ομογενείς, που είναι περίπου 10.000 εδώ στην πορεία Πεγκράτεια. Λοιπόν, έχει ασχοληθεί με όλους σχεδόν τους μεγάλους τραγουδιστές. Και η επικοινωνία της πώς έγινε? Ο κύριος Χαλίκος κάλεσε τον κύριο Κουρκούλη να έρθει στην Αυστραλία? Από ό,τι ξέρω, ναι. Ο κύριος Χαλίκος τον κάλεσε να έρθει να καθίσει όσο θέλει. Ο Νίκος Κουρκούλης λέγεται ότι επιθυμεί να κάνει νέες επιχειρηματικές κινήσεις που αφορούν στο χώρο της εστίασης. Κάτι που, αν πραγματοποιηθεί, η διαμονή της οικογένειας θα παραταθεί. Μιλάνε κάποιους δικούς μας πέρα επαγγελματίες που έχουν εστιατόρια και πισταριές. Και αυτό ακούγεται ακόμα, ας πούμε, ψάχνει, που λέμε, ας πούμε, ψάχνει ακόμα να δει κάτι να ασχοληθεί που ταιριάζει, που του αρέσει, που επαγγελματικά, ας πούμε, θα το δει καλό, ας πούμε, για εκείνον. Προς το παρόν, βέβαια, είναι τώρα, βέβαια, η εγκύμωση είναι της Κελεκίδου, το οποίο είναι αυτό το μήνα να κάνει το δεύτερο παιδί. Όταν κάποιος ψάχνει να ανοίξει μια επιχείρηση, στον χώρο βέβαια της διασκέδασης ή του εστιατορίου ή ψηταριά, ξέρω εγώ, νομίζω πως πρέπει να ασχοληθείς για
μεγάλο χρονικό διάστημα. Ναι. Το μόνιμα βέβαια δεν μπορώ να το πω αυτό. Όσο για το μικρό Θανάση, όπως μαθαίνουμε, πηγαίνει σε ελληνικό σχολείο, κάνει μαθήματα ελληνικών παραδοσιακών χώρων και περιμένει με αγωνία την αδελφούλα του.